Με λένε Ιωάννα και σήμερα έχουμε παραδοσιακούς χορούς και είναι μια πολύ ωραία εμπειρία για μένα. Με λένε Θέμη και θα χορέψω νησιώτικο και νιώθω πολύ ωραία. Με λένε Μαλία και μου αρέσουν πολύ παραδοσιακοί χοροί, διότι αυτό χορεύανε και πιο παλιά και όταν χορεύεις νιώθεις τιμή. Σήμερα στο σχολείο μας έχουμε μεγάλη γιορτή. Θα έλεγα έχουμε εορτή εορτών. Αυτά νιώθουμε ότι εκφράζει το ελληνικό πανηγύρι, το οποίο πραγματοποιείται για 23η χρονιά. 23 χρόνια τώρα, η πρώτη Τετάρτη του καλοκαιριού είναι αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση, στα εκπαιδευτήρια γείτονα. Έτσι και φέτος μαζευτήκαμε μαζί με τα παιδιά μας για να χορέψουμε στο κύκλου τα γυρίσματα. Τα παιδιά μας θα πλέξουν τους κύκλους τους στα παραδοσιακά γυρίσματα των τραγουδιών που η ορχήστρα μας θα παίζει. Σε αυτό το πανηγύρι θα θαυμάσουμε τα παιδιά μας από τον παιδικό σταθμό μέχρι και την έκτη δημοτικού. Να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα με ένα ιδιαίτερο χρώμα που παραπέμπει στο καλοκαίρι μας. Νησιώτικο χρώμα που παραπέμπει στο καλοκαίρι μας. Με λένε Κωστή, θα χορέψω νησιώτικα και νιώθω πολύ καλά. Με λένε Αριάδνη Γκοτζή και μου αρέσει ο χορός γιατί είναι ωραίο να χορεύουμε. Με λένε Κωνσταντίνο και μου αρέσει πολύ ο χορός και σήμερα θα χορέψουμε. Εμένα με λένε Μανώλη, μ' αρέσει να χορεύω και είμαι χαρούμενος που σήμερα είναι αυτή η μέρα και θα χορέψουμε. Με λένε Παναγιώτη, μου αρέσει να χορεύω, πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Με λένε Μέρη στα μέλου και μου αρέσει να χορεύω στους παραδοσιακούς χορούς επειδή είναι ωραία εκεί, διασκεδάζεις και είναι σαν να είσαι παλιά που χόρευες στα πανηγύρια. Με λένε Λάουρα και σήμερα θα χορεύω στους παραδοσιακούς χορούς και μου αρέσουν οι παραδοσιακοί χοροί επειδή είναι κάτι παραδοσιακό από τη χώρα μας και μας εκπροσωπεί και είναι ωραίο. Με λένε Μαρίλια. Μ' αρέσει πάρα πολύ που θα χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς γιατί θα μάθουμε μαθαίνουμε το πολιτισμό μας και τα έθιμά μας. Με λένε Μαριάννα και σήμερα θα χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς. Με λένε Νικόλα. Σήμερα θα χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς. Οι παραδοσιακοί χοροί μ' αρέσουν επειδή νιώθω χαρά όσο χορεύω. Βλέπουμε πώς ήταν παλιά, πώς χόρευαν παλιά. Είναι πολύ σημαντικό που σχολεία εντάσσουν τον ελληνικό παραδοσιακό χορό και μάλιστα αφιερώνουν ένα ολόκληρο απόγευμα σε εκδηλώσεις ειδικά για αυτόν. Και πρέπει να ξέρουμε ότι μέσω του ελληνικού παραδοσιακού χορού έχουμε δύο πάρα πολύ σημαντικές κατευθύνσεις. Από τη μία τη διατήρηση της πολιτισμικής μας ταυτότητας και από την άλλη την προαγωγή της υγείας μας, τόσο σε παιδιά όσο και σε μεγάλους. Με λένε Ανδρομάχη και σήμερα στο σχολείο θα χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς και εμένα μου αρέσει να χορεύω Καλαματιανό και Συρτσό στο 2. Με λένε Κωνσταντίνο και μου αρέσει ο Καλαματιανός επειδή είναι ιδιαίτερος χορός και σχετικά δύσκολος. Επίσης μου αρέσουν οι χοροί επειδή νιώθεις ότι απελευθερώνεις εκείνη την ώρα που χορεύεις. Με λένε Νεφέλη και με λένε Λιλιάνα. Σήμερα θα χορέψουμε 4 χορούς. Ο πρώτος Καλαματιανό, είναι Καλαματιανό. Καλαματιανό με Άρση. Σύντα στα 2. Είμαι Αντώνης και σήμερα θα χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς. Η αγαπημένη μου χορή είναι το Σύρτο στα 2 και το Καλαματιανό. Είμαι η Μαρτίνα Μουφιάδη. Μ' αρέσει να χορεύω όλους τους χορούς. Όταν χορεύω νιώθω ελεύθερη, να εκφράζω τα συναισθήματά μου. Και είναι κάτι που με κάνει να ανακουφίζω το άγχος της καθημερινότητας. Με λένε Ρατό και είμαι μαθήτρια της εκμεταφυγματικού. Μ' αρέσει πάρα πολύ να χορεύω. Ο αγαπημένος μου χώρος είναι ο Καλαματιανός. Και όταν χορεύω νιώθω ελεύθερη. Αυτή η εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια δραστηριοτήτων που είναι έξω από τα όρια του αναλυτικού προγράμματος, όπως είναι η μαθητική αγώνες αρχαίου θεάτρου, η εμπειρία συγκομιδής καρπών και άλλα προγράμματα τα οποία βιώνουν πραγματικά οι μαθητές μας και έτσι τους δημιουργείται
μια βάση, ένα υπόβαθρο για να αγαπήσουν την Ελλάδα, να την κατανοήσουν και να συνεχίσουν να την αγαπούν και να τη σέβονται. Γεια σας, με λένε Κωστή Κονίδα και σήμερα έχουμε έρθει στο σχολείο μας για να χορέψουμε 4 χορούς, Καλαματιανό με Άρση, Καλαματιανό και Συρτό στα 2. Μ' αρέσουν πολύ οι χοροί και συμμετέχω στο πανηγύρι κάθε χρόνο. Εμένα με λένε Γιάννη και όπως είπε και ο Κωστής, σήμερα έχουμε παραδοσιακούς χορούς. Σε πολλά παιδιά από την τάξη μας αρέσουν οι χοροί, οπότε πιστεύω ότι θα αποδώσουμε ωραία. Σήμερα θα ακουστούν ήχοι και ο γενικός τίτλος του Ελληνικού Πανηγυριού είναι του κύκλου τα γυρίσματα. Θα μπορούσα να συμπληρώσω ότι του κύκλου τα γυρίσματα είναι αγάπης φτερουγίσματα, γιατί ακριβώς αυτό είναι που νιώθουμε όλοι όταν ζούμε κάτω από την επιρροή, την επίρρεια, κάτω από, θα έλεγα, την άβρα που μας χαρίζει η δημοτική μουσική και το δημοτικό τραγούδι. Τα παιδιά μας θα παρουσιάσουν διάφορους χορούς από όλη την Ελλάδα, θα είναι ντυμένα με τις κατάλληλες ενδυμασίες και στο τέλος, όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, γιατί είναι παιδιά από παιδικό σταθμό μέχρι και έκτη δημοτικού, όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, στο χορό θα μπουν παππούδες, γιαγιάδες, γονείς, δάσκαλοι και φίλοι που θα παρακολουθήσουν σήμερα τη μεγάλη αυτή γιορτή. Θα χορέψουμε Συρτό στα 3, επειδή τιμάμε τους προγονούς μας. Αυτά.